Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της εκλογικής αναμέτρησης, δεύτερο κόμμα πανελλαδικά, τρίτο και με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στην Αργολίδα, όπου μάλιστα για πρώτη φορά εκλέγεται αριστερός βουλευτής. Για πρώτη φορά είναι ένα ιστορικό γεγονός για μας εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ το τοπικά. Καταφέραμε να εκλέξουμε έναν βουλευτή, ο οποίος θα, μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές και την δύναμη που θα συγκροτηθεί, θα προσπαθήσουν για να υλοποιήσουν τους στόχους που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσουμε έτσι λίγο γενικότερα για τις εκλογές. Θεωρώ αυτό που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έγινε μια ειρηνική επανάσταση. Ο κόσμος φάνηκε ότι άντεξε και τις απειλές και τους εκβιασμούς και τα εκβιαστικά διλήμματα, ψευτοδιλήμματα, και στην κάλπη εξέφρασε αυτό που βλέπαμε εμείς στις πλατείες, στις δομές αλληλεγγύης, σε όλη την τοπική κοινωνία, αυτό το ποτάμι που έβραζε και που ζητούσε να εκφραστεί. Γιατί, όπως είχαμε τονίσει από την αρχή, για μας οι εκλογές ήταν αποτέλεσμα της πίεσης και της αγανάκτησης του λαού που ήθελε να εκφραστεί. Και στις δημοκρατίες, όπως συνηθίζουν να λένε, ο λαός έχει σαν βασικό, πέρα από τους αγώνες, πολιτικά έχει σαν βασικό τρόπο έκφρασης τις εκλογές. Θεωρούμε ότι είναι, όπως είπατε και εσείς, ιστορικό το ποσοστό που έλαβε το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Παράλληλα, βλέπουμε ότι ο κόσμος ζητούσε και ζητάει μια κυβέρνηση αριστερή. Θεωρεί ότι η ελπίδα του είναι μια αριστερή διακυβέρνηση για να μπορέσει να απεμπλακεί από τα μνημόνια, να απεμπλακεί από αυτή τη βαρβαρότητα που έφεραν τα κόμματα του δικοματισμού που συγκυβέρνησαν. Και αυτή τη στιγμή για μας, πέρα από τις ελπίδες, γεννάει και μεγάλες ευθύνες για να μην απογοητεύσουμε τον κόσμο αυτόν, ο οποίος έστρεψε το βλέμμα του και στήριξε, μας έδωσε, ας πούμε, τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή παρουσία και δύναμη για να υλοποιήσουμε αυτό το που για μας αποτελεί στρατηγικό στόχο, την αριστερή διακυβέρνηση. Δηλαδή την δημιουργία μιας κυβέρνησης με πυρήνα την αριστερά. Αυτό παραμένει για μας, όπως και ενότητα της αριστεράς, μια στρατηγική επιλογή. Θα το επιδιώξουμε με κάθε τρόπο. Ιδιαίτερα ευχαριστημένοι έτσι και τοπικά και στην Αργολίδα για το ποσοστό σας. Και στην Αργολίδα είναι πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Πιστεύουμε όμως ότι είναι αποτέλεσμα της γενικότερης στάσης που είχε ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, γιατί τα δύο ειδικά τελευταία χρόνια βρεθήκαμε με τον κόσμο, σας είπα και προηγουμένως, στις πλατείες, σε όλες τις δομές αλληλεγγύης, στα κοινωνικά παντοπολία, στις απεργίες, στους χώρους δουλειάς. Και ο κόσμος νιώθει πλέον, αφού έχει απογοητευτεί και έχει στρέψει την πλάτη του στα δύο μεγάλα πρώην μεγάλα κόμματα, ναι, νιώθει ότι η ελπίδα του είναι η αριστερά. Αυτό το είδατε ότι εκφράστηκε σε όλες και πριν τις εκλογές, σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Εκφράστηκε αυτή η πεποίθηση του κόσμου ότι μόνο μια κυβέρνηση της αριστεράς μπορεί να χαράξει έναν άλλο δρόμο. Δηλαδή η ελπίδα του κόσμου στηρίζεται αυτή τη στιγμή στην αριστερά και πρέπει και τα άλλα κόμματα της αριστεράς, και η Δημοκρατική Αριστερά και το Κομμουνιστικό Κόμμα να αναλάβουν τις ευθύνες τους μπροστά σε αυτό το φαινόμενο που παρατήρηθηκε στις εκλογές. Πρέπει δηλαδή να αφήσουμε στην άκρη τις επιλογές των ηγεσιών, τις προσωπικές, τις θεωρίες καθαρότητας, ας πούμε, και αναχωρητισμού, και πρέπει να δούμε μια κοινή προγραμματική βάση για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό που ο κόσμος θέλει. Γιατί αυτή είναι η πραγματική διέξοδος. Σε μια εποχή, μεγάλη ευκαιρία. Σε μια στιγμή που οι εργαζόμενοι δέχονται όλη αυτή τη λυσαλαία επίθεση, η οποία και θα συνεχιστεί, το βλέπετε ήδη από το βράδυ που φάνηκαν τα πρώτα αποτελέσματα, με τι μανία τα κυρίαρχα αστικά μέσα άρχισαν τις απειλές, τους εκβιασμούς, ότι οι μεγαλοπαράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάνε πάλι για τα γνωστά, ότι μισθοί συντάξεις, μιλάνε για έλλειψη χρημάτων, μιλάνε για καταστροφή, για χρεοκοπία, για να πιθαναγκάσουν, να εξαναγκάσουν τον κόσμο, ας πούμε, να ψηφίσει, να στηρίξει αυτά τα δύο κόμματα. Αυτές οι απειλές ο κόσμος μέχρι τώρα φαίνεται ότι τις ξεπέρασε. Φαίνεται ότι ο κόσμος ψήφισε με τη συνείδησή του και κοιτάζοντας, ας πούμε, το μέλλον το δικό του και των παιδιών του. Δηλαδή ψήφισε ψήφο για να επιβιώσει, για να προχωρήσει, ειδικά ο εργαζόμενος λαός, να προχωρήσει παραπέρα. Και γι' αυτό σας ξαναλέω ότι τα κόμματα της αριστεράς πρέπει να το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του αυτό. Γιατί διαφορετικά ο κόσμος θα τους τιμωρήσει, όπως τιμώρησε και τα μεγάλα, πρώην μεγάλα κόμματα που τα είδατε να πλέον διαλύονται. Έτσι. Γιατί ούτε η Νέα Δημοκρατία, νομίζω, αισθάνεται ευχαριστημένη με το ποσοστό που πήρε, πολύ περισσότερο το ΠΑΣΟΚ με τις πολιτικές επιλογές που έκανε.